και μια εταιρεία ρούχων διαδικτυακή που διαφημίζει. Είναι ένα μεγάλο λάθος, το οποίο έχει προκαλέσει χιλιάδες αντιδράσεις. Υπάρχουν κάτω πάρα από το πολλά της Ιωάννας. Υπάρχουν πάρα πολλά χιλιάδες αρνητικά σχόλια. Η ίδια βέβαια, επειδή αντιλήφθηκε το θόρυβο, όχι, δεν ζήτησε συγγνώμη. Η Ιωάννα απάντησε με ένα post, το οποίο εμένα μου έκανε φοβερή εντύπωση. Λέει, το συγκεκριμένο μέρος πλέον είναι ένα από τα βασικά που πρέπει κάποιος να επισκεφθεί σε ταξίδι στο Βερολίνο. Ως τουριστικό αξιοθέατο λοιπόν, όλοι όσοι το επισκέπτονται βγάζουν αναμνηστικές φωτογραφίες, βίντεο. Προς όλους όσους, όσοι έπρεπε να είναι, προσβλήθηκα με τη δική μου, μπορείτε να μην με ακολουθείτε πλέον ή αν σας προσβάλλω τόσο ακόμη και να με μπλοκάρετε. Ωστόσο, ακριβώς επειδή τυχαίνει να γνωρίζω ιστορία και ο Λευκός Πύργος στη Θεσσαλονίκη επί Τουρκοκρατίας ήταν φυλακές και λεγόταν Κόκκινος Πύργος, όνομα που πήρε από τους Έλληνες που βασανίστηκαν και πέθαναν εκεί. Δεν νομίζω να προβληματίζουν κανέναν οι άπειρες χαμογελαστές φωτογραφίες από τουρίστες και μη εκεί. Γενικά, no drama please. Δεν προσπαθώ να περάσω κανένα μήνυμα ασέβειας ή βεβήλωσης. Αυτά, φιλιά πολλά και έχει βάλει και δύο emoji. Εγώ μπορώ να πω κάτι, Επειδή εγώ την Ιωάννα Τούνη δεν την ακολουθώ στο Instagram, δεν είμαι fan της Ιωάννας Τούνη. Είδα το θέμα χθες όταν αναρτήθηκε. Και μπήκα να δω τη φωτογραφία. Το μόνο που με απασχόλησε είναι να δω τι φοράει κάτω από τον μπουφάν της ή ότι φοράει μια φουστίτσα καρό πολύ κοντή. Δεν κάνω πλάκα. Απλά ήθελα να δω, λέω, φοράει μόνο τον μπουφάν της και κυκλοφορεί στο Βερολίνο που κάνει κρύο. Δεν μου κάνει καμία απολύτως εντύπωση. Όλοι όσοι έχουμε πάει στο μνημείο του Ολοκαυτώματος έχουμε βγάλει μια αναμνηστική φωτογραφία. Το κορίτσι ντύνεται έτσι, έτσι είναι η καθημερινότητά της. Στο Instagram εγώ βλέπω ότι ανεβάζει το σώμα της και είναι πασίγυμνη. Ο κόσμος παραλυρεί και φωνάζει τουνάρα, τουνάρα. Άρα δεν μπορώ να καταλάβω τι πρέπει να βάλει η Ιωάννα Τούνη όταν πάει να βγάλει αναμνηστική φωτογραφία. Η προσωπικότητά της είναι αυτό που βλέπουμε. Αν πήγαινε σε ένα άλλο μνημείο που σφαγιάστηκαν άνθρωποι, θα έβαζε τα ίδια ρούχα, θα φορούσε την ίδια κοντιφούστα την ανύπαρκτη, για πολλούς, για άλλους μόδα. Και αυτό το μπουφάν. Άρα δεν καταλαβαίνω γιατί ο κόσμος πέφτει να σφάξει την Ιωάννα Τούνη όταν εμείς, και βάζω και τον εαυτό μου μέσα, εγώ, αλλά την έχουμε αποθεώσει αυτή την κοπέλα και φωνάζουμε τουνάρα, δηλαδή, τουνάρα. Κάτσε μισό λεπτό, γιατί εγώ φωνάζω τουνάρα, τουνάρα. Αλλά το θέμα είναι αυτό, όπως το παίρνεις, θα το πάρεις τη φωτογραφία όπως είναι το ντύσιμο ξεχωριστά. Εδώ οι αντιδράσεις αφορούν το πού βρίσκεται. Και σου λέει η αντίδραση από κάτω στο post, ότι εκεί που, όπου είναι ένα μνημείο για την τραγική, τον σφαγιασμό ανθρώπων ενός ολόκληρου λαού, να μην βγαίνουν αυτές τις φωτογραφίες. Από εκεί πέρα, εύλογα και αυτή σου λέει ότι όλοι βγάζουν φωτογραφίες. Παιδιά, συγγνώμη, αλλά να σου πω κάτι. Εγώ, αν πήγαινα και έχω μια φωτογραφία στο μνημείο του Ολοκαυτώματος, φοράω ένα μπουφάν και έχω σταυρωμένα χέρια. Η Ιωάννα Τούνη νιώθει άνετα να φοράει αυτό το μήνυμα και να ανοίξει τα πόδια της στο μνημείο του Ολοκαυτώματος. Δεν μπορώ να καταλάβω όμως γιατί ο κόσμος έχει πέσει να τη φάει. Αυτή την προσωπικότητα κουβαλάει, έτσι αποθεώθηκε, έτσι καλέστηκε στις εκπομπές και εδώ κλήθηκε να έρθει. Διαφωνούσα κάθετα. Διαφωνούσα κάθετα με την επιλογή. Όχι, εγώ με άλλη προσωπικότητα. Γιατί ο Άννα Τούνη πρέπει να πηγαίνει σε εκπομπές να μιλάει. Κοίταξε να δεις. Ήταν σε ένα reality το οποίο είχε μεγάλη απήχηση και συνεχίζει να έχει με άλλα κορίτσια μέσα, σωστά. Δεν τι σημαίνει αυτό, ότι εμείς νομιμοποιούμε. Εμείς νομιμοποιούμε οτιδήποτε βγαίνει στην τηλεόραση. Δεν κατηγορώ κανέναν εγώ. Μην παρεξηγηθώ. Μα για αυτόν τον λόγο. Κοίταξε να δεις. Εάν δεις το Instagram της και πριν υπήρχε ένα κορίτσι το οποίο σχεδιάζει ρούχα, ασχολείται με τη μόδα, ασχολείται με το μακιγιάζ και είναι έχει ένα πολύ όμορφο πρόσωπο όμως και ένα πολύ όμορφο σώμα. Δεν περιμένεις όμως, δηλαδή, δεν περιμένεις αυτό. Και γι' αυτό το λόγο και το η δική της followers. Αυτό. Δεν περιμένει. Διαφωνούμε, το περιμένω αυτό. Και πολλές φορές έχει να κάνει. Όχι, παιδιά, το και περιμένω. Με το πώς αντιδράς. Δηλαδή, θα μπορούσε να πει μετά, κατεβάζω τη φωτογραφία, ζητώ συγγνώμη και να τελειώσει εκεί η ιστορία. Γιατί μετά δεν θα μπορείς να το συνεχίσεις όταν κάποιος ζητάει συγγνώμη και κατεβάζει τη φωτογραφία. Και το ότι το συνεχίζει και προσπαθεί να, με επιχειρήματα για το Λευκό Πύργο, για τη Θεσσαλονίκη, για τις φωτογραφίες των τουριστών μπροστά με τα χαμόγελα ή δεν ξέρω εγώ τι. Εξισώνει τον μπερδεύει πάρα πολύ. Τον μπερδεύει και δείχνει ότι δεν έχει καταλάβει για ποιο λόγο τη σχολιάζουν αρνητικά. Δεν έχω καμία διάθεση να την υπερασπιστώ, αλλά να σας πω κάτι. Αυτή την προσωπικότητα φέρει και έτσι θα φωτογραφηθεί στο Μουσείο Ολοκαυτώματος. Είναι αυτό που βλέπεις, αυτό παίρνεις, που λένε και οι Άγγλοι. Αυτό. Ή δηλαδή, ό,τι βλέπεις, αυτό παίρνεις. Δηλαδή, εσύ δηλαδή, πιστεύεις ότι όλα τα καλόγρια κορίτσια που ασχολούνται με τη μόδα, με το μακιγιάζ, που είναι, έχουν έναν αισθησιασμό και νιώθουν πάρα πολύ άνετα ίσως με το σώμα τους και με τη θηλυκότητά τους,
τους επιτρέπεται αυτό. Αν τον SSR του είναι γεμάτο. Ή δεν γνωρίζουν. Άκου. Αν τον SSR του. Καταλαβαίνουν ότι αυτό δείχνει ότι δεν έχει σεβασμό. Θα σου πω κάτι. Αν τον SSR των κοριτσιών στα οποία αναφέρεσαι είναι γεμάτο με κραγιόν και μόνο αυτό. Κραγιόν. Εμένα με στεναχωρεί αυτό. Και πίστευα ότι θα είχε, ακόμα και που το έκανε, πίστευα ότι μετά θα είχε και μια όχι, διαφορετική μου, το αντίδραση. Το θέμα είναι, δεν είναι τι έχεις μέσα στον SSR σου και πώς βάφεσαι, το θέμα είναι τι έχει αυτό τον SSR μέσα. Δηλαδή, αν αυτό τον SSR είναι άδειο και δεν γνωρίζει που φωτογραφίζεται, καλά κάνει και φοράει τη φουστίτσα. Εγώ, και εκ των προτέρων όμως, χωρίς να σου έχει δώσει αφορμή, μπορείς να είσαι τόσο αφοριστικά απόλυτος και να λες ότι ένα κορίτσι επειδή πήγε στο My Style Rocks, επειδή μετά απλώνει όλη μέρα το αντιλιακό ή τις κρέμες ή βάφεται, περιμένω και είναι αναμενόμενο να δω και αυτό. Είμαι αφοριστικά όχι, απόλυτος. Εγώ δεν είμαι, γιατί να μην δείχνεις, να μην δείξεις εμπιστοσύνη και να κουνάς το δάχτυλο, ας πούμε, εξ αρχής. Δεν κουνάω κανένα δάχτυλο, αλλά δεν όταν λες ότι εγώ δεν ήθελα, δεν ήμουν σύμφωνο στην επιλογή ακόμα και να έρθει στην εκπομπή εδώ. Η Ιωάννα Τούνη τη προάλλη, αν θυμάμαι καλά, πριν από μία εβδομάδα εμφανίστηκε στην εκπομπή τη Άσα, όπου ρωτήθηκε νομίζω καθαρά στον αέρα το στήθο τη συνεδρικό τη και νομίζω μπήκε σε μια διαδικασία να απαντήσει. Και, γιατί, συγγνώμη, η Τούνη φταίει γι' αυτό. Όχι, απλά λέω τώρα. Όχι, όταν λοιπόν. Κάτσε, αν υπάρχει μπλεξ τώρα. Καθόλου δεν τα έχω μπλεξ, παιδιά. Εγώ είμαι τόσο ήρεμο που δεν έχω καταλάβει. Όχι, όχι, τότε εγώ δεν έχω καταλάβει. Τι έχω μπλέξει. Εσένα σε ενοχλεί, γιατί αυτό θα έπρεπε να σου πει. Εμένα δεν με ενοχλεί η φωτογραφία αυτή. Δεν σε ενοχλεί. Καθόλου δεν με ενοχλεί, γιατί ξέρω ποια είναι η κοπέλα που δύο σενάρια. Η πόζα. Σε ένα μνημείο πένθους, ναι. Γιατί είναι ένα μνημείο βαρύ πένθους. Ξεπερνάει και το πένθους. Ακριβώς, ξεπερνάει και το πένθους, το Αφροδίτη. Ή σε ενοχλεί το ντύσιμο. Σε ενοχλεί που προσάρει σε ένα εμένα προσωπικά. Εμένα προσωπικά. Δηλαδή, αν ήταν πιο σεμνά ντυμένη και πόζα ρε πάλι, θα σε ενοχλούσε. Εάν ήταν σεμνά ντυμένη και πώς. Το θέμα είναι ότι έχουμε ανεβεί χιλιάδες φωτογραφίες από αυτό το μνημείο. Μην κατηγορήσουμε γραφάμε τώρα την Ιωάννα Τούνη. Απλά από την Ιωάννα Τούνη περιμένω αυτό που βλέπω, αυτό περίμενα. Αν πήγαινε η Μαρία να φπλιώ του και έβγαζε μια φωτογραφία, δεν θα περίμενα να δω αυτό. Εν πάση περιπτώσει, το θέμα είναι άλλο. Το θέμα είναι ποιου ανθρώπου παίρνουμε, του παίρνουμε από την τηλεόραση, από το σωρό και του αποθεώνουμε. Και τώρα ο κόσμο κάθεται και βρίζει αυτή την κοπέλα. Γιατί τη βρίζει ο κόσμο την κοπέλα που πήγε και έβγαλε αυτή τη φωτογραφία. Αυτή την προσωπικότητα έχει, έτσι βγαίνει φωτογραφίες. Πολύ απλά, γιατί εγώ πω ότι σα άκουσα πολύ προσεκτικά όλου. Καταρχά, εμένα το επιχείρημά μου είναι αυτό που ήταν του Δημήτρη και με το θέμα που είχε προκύψει και με την Ιωάννα Μπέλα, ότι όλα είναι θέμα παιδεία, γιατί η παιδεία σε βοηθάει πάρα πολύ καλά να βάζει όρια και να ξέρει πού σε παίρνει και πού όχι και τι να κάνει. Παιδεία είναι ακόμα και πόσο και να σέβεσαι τη μνήμη και την ιστορία. Είναι κρίσιμη στιγμή. Έτσι. Και αυτό είναι παιδεία. Ακριβώς. Η μνήμη και η ιστορία λοιπόν είναι δύο έννοιες τις οποίες τις σέβεσαι από τα γενοφάσκια σου. Τέλος. Το μαθαίνεις από το σπίτι σου, από το σχολείο σου και το τηρείς μέχρι το θάνατο. Από εκεί και πέρα, ο Άρης καταλαβαίνω δεν εκπλήσεται από μία κίνηση προσβλητική της Ιωάννας, γιατί η Ιωάννα προσβάλλει και τον εαυτό της πολύ συχνά μέσα από φωτογραφίες, ενδεχομένως, έτσι πιστεύει και ο Άρης. Εγώ θεωρώ ότι πιστεύω, η Ιωάννα έχει κάνει ένα πολύ μεγάλο λάθος, διότι είναι άλλο να γελάμε και να κάνουμε αστεία και είναι άλλο να ποδοπατάμε τη μνήμη, τα θύματα και την ιστορία. Δεν είναι μία χώρα, είναι όλη η Ευρώπη, είναι όλος ο πλανήτης, όλος ο κόσμος. Μιλάμε για χιλιάδες εκατομμύρια νεκρούς. Μιλάμε για μελανά σημεία της ιστορίας. Μιλάμε για τις μελανές στιγμές της ιστορίας μας. Ενδεχομένως, ας μην ποζάρουμε και μπροστά από αυτά. Δεν έχει καμία σημασία η εικόνα μας μπροστά από αυτά τα μνημεία. Τα μνημεία έχουν σημασία και το να ξέρουμε τι είναι αυτό. Εμένα θα με ενδιαφέρει πάρα πολύ να ξέρω αν η Ιωάννα Τούνη γνωρίζει τι είναι αυτό το μνημείο. Μα απάντησε προφανώς. Αν το ήξερε. Αφροδίτη, μην ποινικοποιήσουμε όμως μια φωτογραφία των ανθρώπων μπροστά σε ένα μνημείο. Μην το ποινικοποιούμε όμως. Δεν ποινικοποιώ αυτό. Εγώ σου λέω ότι ακόμα και αυτό δεν έχει κανένα νόημα. Νομίζω ότι η ιστορία και οι άνθρωποι αναπομείνονται σε αυτή τη στιγμή που βλέπουν την ιστορία των προγόνων του που είναι σε αυτό το μνημείο. Δεν νομίζω ότι περιμένουν την Ιωάννα Τούνη για να δικαιωθούν, παιδιά. Όχι, βέβαια, δεν δικαιώνεται κανένα. Αλλά δεν την περιμένουν την Ιωάννα Τούνη για να σχολιάσουν αυτό που βλέπουν. Ούτε εμεί δεν δικαιωνόμαστε από μια τηλεοπτική περσόνα. Είναι και το πώ αντιδρά. Είναι και το πώ συμπεριφέρεσαι μετά. Δηλαδή, τι θα έπρεπε να κάνει. Να καταλάβει το λάθο. Εγώ δεν είμαι δικαστή. Η άγνοια, εγώ μπορώ να την δεχτώ. Ότι δεν γνωρίζει το μέγεθο, το βάρο, τη σημασία του μνημείου. Άστο αυτό. Εγώ δεν είμαι εδώ για να το κρίνω αυτό. Μετά. Έρχεται λοιπόν, έρχονται οι άνθρωποι και δεν σου λέω τώρα για τρολάδες, σοβαροί. Άνθρωποι οι οποίοι πολύ ευγενικά και άλλοι όχι ευγενικά. Εγώ σου λέω τα ευγενικά μηνύματα, σου λένε ότι αυτό που κάνεις είναι λάθος. Εννοείς να το κατεβάσεις και να ζητήσεις συγγνώμη. Ναι, αυτό. Το θέμα είναι να τη νιώθεις τη συγγνώμη. Μην το κάνεις για να μην σου κάνουν διαδικτικό bullying. Σωστό γιατί αυτό που λες. Ωραία λοιπόν. Α, να στο πω με αφορμή, συγγνώμη, με αφορμή τα σχόλια, κάτσε και διάβασε λίγο. Μπες και δες γιατί με βρίζουνε. Α, διαφωνώ που με βρίζουνε. Ωραία. Ή συμφωνώ και το κατεβάζω. Δημήτρη, το ξέρω ότι πρέπει να το σταματήσουμε το θέμα, αλλά η Μπέλα που βγήκε και έκανε ποστάρισμα και είπε ότι το χιουμόρισε λίγο το πράγμα και το κανιβάλισε. Ήταν ωραίο αυτό που έκανε. Όχι, κολοτούμπα ήταν.
από την άλλη, δεν μπορούμε, Άρη μου, να είμαστε... Εγώ δηλαδή δεν αισθάνομαι ότι είμαι ο κριτής των πάντων. Έτσι. Και νέα κορίτσια που βγαίνουν στο προσκήνιο, που δεν είναι μόνο η Μπέλα, η Τούνη... Και δεν θέλω τώρα να πω κι άλλα ονόματα, γιατί τα βάζει σε ένα ίδιο τσουβάλι με τον τόρο που έχει συμβεί. Είναι πάρα πολλά αυτά τα κορίτσια. Πάρα πολλά αυτά τα κορίτσια που μπορεί σε δύο χρόνια να έχουν γίνει ηθοποιοί, να έχουν γίνει τραγουδίστριες. Ποιο είναι ο κριτής που βάζει τα κριτήρια να αποφασίζει εκ των προτέρων ποιο από αυτά τα κορίτσια που ξεκινάει και είναι πολύ δυνατά στα social, έχει την παιδεία ή όχι, για να έχουμε μια αναμενόμενη συμπεριφορά. Τα κορίτσια που βγήκαν. Εσύ θεωρεί τόσο ότι είσαι, ρε παιδί μου, έχει. Το κριτήριο για να πεις τις πόρτες από την οποία θα περνούν όλοι όσοι αξίζουν να φανούν στη δημοσιότητα. Όχι, περιμένω από τα κορίτσια που βγήκανε να μου δείξουν και κάτι άλλο. Εγώ καλοπροαίρετα πάντα και με καλή διάθεση, βλέποντας μια όμορφη παρουσία, λέω ότι μπορεί να συνεχίσει και να έχει το δικό της δρόμο. Όποιος και να είναι αυτός. Μπορεί να είναι και με το απλό νεσεσέρ, μπορεί να είναι για τα μαλλιά και τις τρέσες. Σε ενοχλεί το γεγονός ότι όταν κάποιος δείχνει όμως ότι αυτό δεν μπορεί να το υποστηρίξει, κάνει λάθη μεγάλο, οκ, θα το σχολιάσει. Αλλά να με κριτήσει εκ των προτέρων και να πω αυτή ήταν στο My Style Rocks Χ. Ειρωνικά, ας πούμε, να την υποτιμήσω και να μην την καλέσω ούτε καν στην εκπομπή. Χρησιμοποιείται ευτελώς η λέξη, αλλά αυτό που λες, δεν θέλω να σε κατηγορήσω, είναι φασιστικό αυτό που λες. Δεν είναι καθόλου φασιστικό. Δεν μπορείς εσύ να κόβεις το δρόμο. Καθόλου. Δεν κόβω κανέναν δρόμο. Άσε να εκτεθεί και ο κόσμος οφείλει αυτό να έχει παιδεία, ώστε να καταλαβαίνει ότι αυτό που κάνει του είναι τόσο απλό. Ή Μπέλα οποιοδήποτε. Δεν είναι τόσο απλό. Μα τότε, να σου το πω και ανάποδα. Αν εγώ έχω λεφτά, θα πάρω εσένα, όχι τον Άρη Καβατζίκη, τον Χιάρη. Δεν είναι τόσο απλό. Θα σου δώσω λεφτά και θα σου πω. Εσύ λοιπόν θα εγκρίνεις τη δικιά μου Μπέλα. Καταλαβες, γιατί εσύ είσαι ο λεγόμενος opinion leader. Ναι. Οπότε αν έχω εσένα, έχω και αυτούς που προβάλλονται στον κόσμο. Ωραία. Και έτσι κάνεις και τον κόσμο τεμπέλη. Okay. Εγώ αυτό που περιμένω από όλα τα κορίτσια που βγάζει τηλεόραση και τα νέα φιντάνια και καλά κάνει Θεή και τους δίνει βήμα και όχι μόνο Θεή και πολλοί άλλοι άνθρωποι, δείξτε μας λίγο το μυαλό σας, μη μας δείχνετε μόνο τα εσώρουχά σας. Και άλλα κορίτσια ξεκίνησαν έτσι, είχαν όμως διαφορετική πορεία χρόνια πριν. Αλήθεια. Να θυμηθούμε ονόματα. Ναι. Αλήθεια. Ναι. Ωραία. Ξεκίνησα σαν μοντέλα, ξεκίνησα σε μια εκπομπή σαν απλές παρουσίες. Ο χρόνος θα δικαιώσει την Ιωάννα Τούνη για την ομορφιά και την κάθε Ιωάννα Τούνη που βγάζουν αυτά τα υπέροχα. Και είχαν διαφορετική πορεία. Απλώς πια με τα social όλο αυτό μεγενθύνεται και είναι διαφορετική η εποχή μας. Τα social, Θεή μου, επειδή τα αναφέρει συνέχεια, δεν είναι δουλειά. Δεν λέω ότι είναι δουλειά σου, λέω ποια είναι η πραγματικότητα. Δεν είναι δουλειά τα social. Μεγενθύνουν, είπα, πράγματα και είναι μέσα στην εποχή μας. Καθρέφτηση ναι, τα social. Τα social μπορεί να καθρέφεις, αλλά δουλειά δεν είναι. Και αυτό το κορίτσι, λοιπόν, μας δείχνει εδώ και να σας πω κάτι. Βγάζετε όλοι απ' έξω πραγματικά τον εαυτό σας. Πόσες φορές έχουμε μιλήσει εγώ στην εκπομπή είπα για την Ιωάννα. Εγώ. Και όλοι σας, μα όλοι σας. Πρώτος, δεν το είπα εγώ. Όλοι σας λέτε συνέχεια Ιωάννα Τούνη που την αγαπάτε και τη συμπαθείτε. Περίμενε. Ωραία. Γιατί δεν περιμένετε γιατί την Ιωάννα να φωτογραφηθεί βλέπω... έτσι. Γιατί άλλο να βλέπω ένα όμορφο κορίτσι ένας φάλος να αυτοσαρκάζεται και να κάνει πλάκα και χαρούμενα πράγματα και άλλο εκεί. Μα εγώ δεν το βλέπω καν για σφάλμα. Εσείς τη δάκτυλο δείχνετε αυτή τη στιγμή την Ιωάννα Τούνη. Δεν τη δάκτυλο δείχνω. Εγώ το περίμενα αυτό την Ιωάννα Τούνη. Εγώ ξέρω τι περίμενα από τον κάθε άνθρωπο. Εσείς εκπλαγήκατε από την κίνηση της Ιωάννας Τούνη. Εσύ τότε θεωρείς ότι...